στο σημερινό επεισόδιο Survivor. Μια μέρα μετά την απόφαση του James να ψηφίσει τον Πάνο Καλίδη για αποχώρηση, η Μαργιαλένα τάχθηκε κατά του. Πιο συγκεκριμένα, η παίκτρια για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για την άσχημη στρατηγική του James, λέγοντας πως ενώ μιλάει για ηθική, ψήφισε τον Πάνο Καλίδη χωρίς ουσιαστικό λόγο, με τους κόκκινους επίσης, να το βλεντούν. Survivor 4 τα έβαλε για πρώτη φορά με τον James η Μαργιαλένα. Φαίνεται πως η μπλε ομάδα σπάει και οι πρώην υποομάδες αρχίζουν να έχουν προβλήματα αφού και οι υπόλοιποι παίκτες υποστήριξαν τον Πάνο. Survivor spoiler, φεύγει από το παιχνίδι ο James Καφετζής. Survivor spoiler, τεράστια ανατροπή έρχεται στο Survivor, αφού ο James Καφετζής δεν αποκλείεται σύντομα να φύγει από το παιχνίδι, με τον κλειό από το πουθενά να αρχίζει να σφίγγει γύρω. Ο Ροδίτης διοργανωτής Boat Party είναι από τους διακριθέντες στο φετινό παιχνίδι, όχι μόνο χάρη στις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και το πως χειρίζεται τις καταστάσεις στην παραλία, είτε επρόκειτο για τους μαχητές είτε για τους μπλε, των οποίων επί της ουσίας ηγείται αυτή τη στιγμή, αλλά όλα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια λεπτή ισορροπία. Η τελευταία του κίνηση να υποδείξει ως υποψήφιο προς αποχώρηση τον Πάνο Καλίδη, έφερε αντιδράσεις σε συμπαίκτες και αντιπάλους, αφού φοβήθηκε τη δική του αποχώρηση, όπως σας αποκάλυψε με πληροφορίες του το athensmagazine.gr, μη διαλέγοντας να θέσει στην κρίση του κοινού τον Νίκο Μπάρτζη, καθώς δεν επιθυμούσε να κινδυνεύσει η συμμετοχή του φίλου του στο reality. Survivor spoiler, έτσι έρχεται σε θέση outsider ο James. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επιλογή του αυτή έχει φέρει τριγμούς και, σε συνδυασμό με την ανωδική πορεία του Σάκη Κατσούλη, η κατάσταση είναι οριακή για τον James. Αν δεν φύγει ο Καλίδης από το παιχνίδι και όχι ένας εκ των Αλέξη Παπά και Κρίστα Μούλη, όλα θα γίνουν ροντέο στην μπλε παραλία, αφού δεν αποκλείεται να βρεθεί μόνος του με την Άννα Μαρία Βέλη και τον Μπάρτζη, σε μια υποομάδα με μειονέκτημα. Ο Καλίδης, άλλωστε, δείχνει στο τρέιλερ να αποδοκιμάζει την παρέα αυτή των τριών, ενώ η Μαργιαλένα Ρουμελιώτη, που επίσης βρισκόταν στην κλίκα τον υποστηρίζει, έχοντας αρχίσει να έρχεται κοντά και με τον Σάκη. Αυτό σημαίνει, ότι η παρέα που έμοιαζε να διαφεντεύει την μπλε παραλία, μπορεί να σπάσει μετά τις εξελίξεις στο Συμβούλιο Αποχώρησης, με συνέπεια οι James και Μπάρτζης να βρεθούν, ίσως, σε δύσκολη θέση στο επόμενο Συμβούλιο του νησιού και τον πρώτο, ειδικά, να κινδυνεύει άμεσα, αφού ο δεύτερος τουλάχιστον έχει ψηφιστεί μια φορά ως δημοφιλέστερος παίκτης.